Πάμε να πραγματοποιήσουμε μία παρουσίαση η οποία σχετίζεται με στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε ο Δήμος Χανίων και αφορούν από τη μία τους γάμους και τις γεννήσεις και από την άλλη σύμφωνα συμβίωσης, διαζύγια και θανάτους από το 2014 μέχρι και το 2021. Συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς Εύη Σπανού. Εύη, καθώς παρά την πανδημία, παρά τα προβλήματα, είχαμε και οικονομική κρίση εκεί το 2013, το 2014, από 2014 και μετά βέβαια, έχουμε μία αύξηση που... Έχουμε αύξηση και στις γεννήσεις και στα στα σύμφωνα συμβίωσης. Θα δούμε στοιχεία λοιπόν τα οποία με έχει δώσει στη δημοσιότητα ο Δήμος Χανίων από το ληξιαρχείο του Δήμου και πάμε να περάσουμε στην πρώτη κάρτα. Θα δούμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία από το 2014, ωστόσο μπορούμε εμείς να επικεντρωθούμε και στο 2020-2021, οπότε και εντοπίζεται η μεγαλύτερη αύξηση. Λοιπόν, ανά έτος έχουμε τις γεννήσεις, βλέπουμε ότι το 2021 είχαμε 1849 γεννήσεις στο Δήμο Χανίων. Συνολικά οι θάνατοι 833, οι γάμοι 435, τα σύμφωνα συμβίωσης 231. Ακόμα μία πράξη έτσι, η οποία φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα εξυπηρετεί αρκετούς συγκριτικά με τον γάμο, διαζύγια 164 και βλέπουμε τη μεγάλη μεταβολή των γεννήσεων, η οποία εντοπίζεται στο 11%. Ναι. Πάμε όμως να περάσουμε στην επόμενη κάρτα που θα δούμε αναλυτικά τον αριθμό των γεννήσεων ανά έτος. Λοιπόν, 2014 βλέπουμε ότι ξεκινάμε κάπως χαμηλά. 2015 ανεβαίνει η κλίμακα. 4%. Σωστά. Αύξηση σε σχέση με το 2014. Σωστά, το 4%. Το 2016 είχαμε 3% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μετά το 2017 και το 2018 βλέπουμε μία μείωση της τάξης του μείον 6% το 2017 και μόνο αύξηση 1% για το 2018. Φτάνοντας όμως το 2021, βλέπουμε ότι σε σχέση με το 2020 είχαμε μία αύξηση της τάξης του 11%. Η επόμενη κάρτα θα μας δείξει τους θανάτους ανά έτος. Λοιπόν, περνάμε πάλι από το 2014 700. Έχουμε αύξηση 7% το 2015. Μείωση θετικό στοιχείο της τάξης επίσης το 7% το 2016. Προχωράμε και πηγαίνουμε στο 2018 που είχαμε μείωση της τάξης του μείον 8% σε σχέση με το 2017. Ναι. Και από το 2018 και μετά βλέπουμε μία αύξηση σταδιακή με το μεγαλύτερο ποσοστό να εντοπίζεται στο 11% το 2019 και από τότε να έχουμε ένα συν 2%, συν 7% με συγχωρείτε γιατί 5 το 2020 και 2 το 2021 για την φετινή χρονιά και αγγίζουν περίπου τους 850. Και θα δούμε και την τελευταία κάρτα για τα σύμφωνα συμβίωσης. Είπαμε αυτή την πράξη η οποία έχει βοηθήσει αρκετά ζευγάρια να εξυπηρετηθούν σε πολλές νομικές διαδικασίες και όχι μόνο. Ξεκινάμε το 2014, πολύ χαμηλά τα ποσοστά, είχαμε μόνο 10. Από το 2015 και μετά όμως βλέπουμε μία αύξηση με το 2021 να φτάνουμε στον αριθμό 231 με κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Από το 2017 και μετά φαίνεται ξεκάθαρα και στον πίνακα, στο γράφημα, ότι ο αριθμός αυξάνεται, οπότε και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν το συγκεκριμένο τρόπο έτσι, να για να ενώσουν τα δεσμά τους. Από το 2019 ξεπερνάμε και τον αριθμό 100 στο Δήμο Χανίων, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έδωσε το ληξιαρχείο του Δήμου Χανίων. Λοιπόν, να πάμε τώρα, Εύη, που στον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη, Γενικός Γραμματέας Δήμου Χανίων, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω πολύ, να το ευχηθώ χρόνια πολλά βέβαια, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Να ευχηθώ και εγώ να έχουμε υγεία και καλή χρονιά στους τηλεθεατές σας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν μέσα από αυτά τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήσατε για την περίοδο 2014-2021 που προκαλούν εντύπωση, που δεν το περιμένατε? Ναι, κοιτάξτε, το εντυπωσιακό είναι στις γεννήσεις, αρχικά κάνοντας μία σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, όπου φαίνεται ότι ο Δήμος Χανίων έχει τη μεγαλύτερη, μάλλον μία από τις μεγαλύτερες μεταβολές, θετικές μεταβολές, μέσα στο 2021. Και εδώ να σημειώσω ότι δεν συγκρίνουμε μόνο με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας, αλλά συγκρινόμαστε και τους εαυτούς μας. Και αυτό που θέλω να καταλήξω να σας πω είναι ότι έχουμε τη μεγαλύτερη μεταβολή της δεκαετίας. Δηλαδή, όποιος προσέξει και πάει πίσω στα χρόνια, θα δει ότι δεν υπήρχε μεγαλύτερη μεταβολή
στις γεννήσεις. Πού οφείλεται κατά την άποψή σας? Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αδιευκρίνηστος τους παράγοντες. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, αυτό το ξέρουν έγκυρα ζευγάρια. Υποθέτω όμως ότι έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, έτσι, είναι ένα συνδυασμός παραγόντων που ίσως έχει να κάνει με τη διαβίωση των ανθρώπων εδώ πέρα, έχει να κάνει με την απασχόληση, με το εισόδημα, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν ο καθένας ανάλογα... Η πανδημία πάντως δεν πήγε πίσω τις γεννήσεις, αυτή η επιδημιολογική κρίση. Σωστά, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα. Δεν επηρέασε καθόλου, μπορώ να πω, αυτόν τον αριθμό. Ναι, βέβαια. Κύριε Φραγκεδάκη, υπάρχει μήπως κάποιος μήνας μέσα στο έτος που εντοπίζεται μεγαλύτερος αριθμός είτε στις γεννήσεις είτε στα σύμφωνα συμβίωσης κατά τη διάρκεια του 2021? Ναι, να πάμε στα θετικά, στο θετικό κομμάτι. Κοιτάξτε, όλοι οι μήνες του προηγούμενου έτους έδειξαν μία αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος μήνας που είχαμε τις περισσότερες, να το πω έτσι, μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων. Απλά σε σχέση με το 2020 όλοι οι μήνες είχαν επιπλέον γεννήσεις μεταξύ των δύο ετών. Αυτό που για μας μας κάνει εντύπωση είναι αυτό που είπα αρχικά, η μεταβολή της τάξης του 11% που δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν, τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία. Είναι κάποια στατιστικά στοιχεία. Τώρα θέλω να πείτε με ποιο τρόπο μπορεί η Δημοτική Αρχή στα Χανιά, γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση, να τη βοηθήσουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία προκειμένου να εκπονηθεί ένας σχεδιασμός και αν ναι, ποιος σχεδιασμός και προς ποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε να δείτε, όπως πιστεύω και σε όλους τους Δήμους, η Δημοτική Αρχή έχει στόχο πάντα να ασχολείται και να εργάζεται για να κάνει πιο φιλική την πόλη και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Όμως πέρα από τις υποδομές, πέρα από τις αποφάσεις που θα πάρει σχετικά με την ποιότητα ζωής στην πόλη, έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες που εγώ κρίνω και θεωρώ σημαντικό, που είναι και η απασχόληση. Βλέποντας τα στοιχεία πανελλαδικά, σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας, όχι πως δεν έχουμε εμείς τα Χανιά, έχουμε και εμείς, αλλά σε περιοχές που έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, τα στοιχεία δεν είναι τα ίδια. Οπότε είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που έχει να κάνει και με τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών σε μια πόλη, που περιλαμβάνουν πολλά πράγματα. Είναι το εισόδημα, απασχόληση, στέγη, η τροφή, είναι τα πάντα. Μια εύκολη καθημερινότητα σε σύγκριση με άλλες περιοχές οθεί και τους ανθρώπους, τα ζευγάρια, να προχωρήσουν και σε παιδιά. Εμείς ως πόλη έχουμε, όπως γνωρίζετε κι εσείς, έχουμε και θάλασσα, έχουμε και βουνό. Η πόλη είναι εύκολα προσβάσιμη στους πολίτες. Και θεωρώ ότι επειδή υπάρχει και εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού από πόλη σε πόλη, θεωρώ ότι είμαστε και από τις πόλεις αυτές που δεχόμαστε ροές πολιτών από άλλες πόλεις για μόνιμη κατοικία εδώ. Το βλέπουμε και από τις προκηρύξεις που κάνουμε για προσωπικό, που έρχονται από άλλες πόλεις της Ελλάδας για να μείνουν και επιλέγουν να μείνουν στα Χανιά χωρίς να έχουν καμία σχέση, χωρίς να έχουν κάποιο δεσμό συγγενικό εδώ πέρα. Άρα νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν, μας δείχνουν ότι είναι μια πόλη τα Χανιά που κάποιος θα επιλέξει για να μείνει τη ζωή του και να κάνει την οικογένειά του. Μάλιστα. Μήπως έχετε και μια εικόνα έτσι από την απογραφή που είδαμε ότι ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο, είδαμε αύξηση για παράδειγμα στις γεννήσεις. Έχετε έτσι μια πρώτη ιδέα για το πώς κινήθηκε η απογραφή στο Δήμο Χανίων? Και αν υπήρχε συμμετοχή βέβαια. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Ναι. Ήμασταν σε πλήρη συνεργασία με την στατιστική υπηρεσία τοπικά εδώ στα Χανιά. Σχεδόν εβδομαδιαία συζητούσαμε με την προϊσταμένη της στατιστικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά. Υπήρχε μια άριστη συνεργασία. Διαθέσαμε πόρους και υποδομές και κτίρια για προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η απογραφή όσο το δυνατόν καλύτερα. Μάλιστα από πολύ νωρίς, από το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, όπου ήταν και η πρώτη απογραφή κτηνοτροφίας, γεωργίας κτλ. Ό,τι χρειάστηκαν προσπαθήσαμε ως Δήμος να τους παρέχουμε βοήθεια.
Οπότε νομίζω ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο, συνεχίζεται ακόμα η απογραφή. Δεν έχουμε βέβαια στοιχεία ακόμα το πώς κινείται ο νομός σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία. Το περιμένουμε κι εμείς με αγωνία, να σας πω την αλήθεια. Οπότε πιστεύω ότι σε λίγες εβδομάδες ίσως να έχουμε κάποια πληροφόρηση. Μάλιστα. Κύριε Φραγιαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε και εσένα για τα αναλυτικά στοιχεία που μας παρουσίασες.